Λοιπόν, υποθέσεων, στην οποία είμαι μέλος εγώ και αρκετοί συνάδελφοι εδώ, για να εξετάσουν νομοσχέδιο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου. Και επειδή επάνω τώρα γίνεται μια ψηφοφορία για το κατεπήγον ή όχι, στην οποία ψηφοφορία υποτίθεται πρέπει να συμμετάσχω και εγώ και ο κύριος Γελαλής και ο συνάδελφος από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε δυσυπόστατοι. Δηλαδή και εδώ να μιλήσουμε και επάνω να ψηφίζουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να γίνεται συνεδρίαση της Επιτροπής στην οποία ανήκουμε με νομοσχέδιο της Επιτροπής που συζητάμε στην Ολομέλεια. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Στο νομοσχέδιο που συζητούν επάνω περιέχει διατάξεις που τροποποιούν αυτές που θα ψηφίσουμε σήμερα. Διότι σήμερα έχουμε διατάξεις, κύριε Υπουργέ, στο κεφάλαιο σίγμα ΤΑΦ, συμπλήρωση του κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Και επάνω τώρα συζητούν διατάξεις στο άρθρο 7 που συμπληρώνουν και τροποποιούν τον κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, που όμως ο κώδικας αναφέρεται στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Και ρωτάω, αν αλλάξετε σήμερα τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας που τον αλλάζετε και επάνω συζητούν με βάση τις διατάξεις του ισχύοντος κώδικα φορολογικής διαδικασίας, τι νομοθεσία θα ψηφιστεί αύριο? Γι' αυτό σας λέω, αυτή η ταχύτητα να τα βάλετε όλα μαζί δεν βοηθάει. Και σας είπαμε, τα μαζέψετε όλα, να τα φέρετε ήρεμα και κανονικά να τα δούμε, διότι θα υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις. Τρίτη παρατήρηση. 12 και 10, αν θυμάμαι καλά, δώσατε αυτές τις τροπολογίες, κύριε Υπουργέ. Όταν έχουμε κάνει αυτές τις παρατηρήσεις και εμείς και συνάδελφοι από τη συμπολίτευση, είχατε άνεση χρόνου να τα ετοιμάσετε και τα φέρνετε. Αλλά έτσι όπως πηγαίνει η διαδικασία, δεν μπορεί να νομοθετήσει κανείς σοβαρά. Επίσης, η υποτιθέμενη άνεση χρόνου για να μιλήσουμε για τα άρθρα, δεν μπορούμε υπό την πίεση αυτή σε 8, 10, 14 λεπτά να βγει η δουλειά, όταν στην Επιτροπή κάνουμε παρατηρήσεις και φέρετε τροπολογίες και θα φέρετε κι άλλες μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο νομοσχέδιο. Οι τροπολογίες που φέρατε, εμείς σας θέσαμε 3-4 απλά θέματα, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, όλος ο κόσμος έχει το εξής πρόβλημα. Για να μπορέσει να πάρει την έκπτωση του ένφια, θα πρέπει να πληρείται μία βασική σημαντική προϋπόθεση. Να μην έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Δεσμευτήκατε ότι θα τροποποιήσετε αυτό το θέμα. Πράγματι, φέρατε μία αλλαγή και λέτε ότι ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του δεν πρέπει να έχουν ευθύνη για ληξιπρόθεσμα οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Ναι, αλλά αυτό το βάζετε, και προσέξτε κύριε συνάδελφε, μόνο για τους πολύτεκνους και τους ανάπηρους, εκτός αν κάνατε λάθος στη διατύπωση. Δηλαδή όλοι οι άλλοι που δεν είναι, δεν μπαίνουν σε αυτή τη ρύθμιση, γιατί τροποποιείται εν προκειμένου το άρθρο 7 παράγραφος 2 που αναφέρεται στην έκπτωση 100%. Στην έκπτωση του 50% που σας λέμε είναι όλη η Ελλάδα μέσα, 2.650.000 και βάλε έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο. 730.000 έχουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Αν το έχετε, αν θέλετε να περιλάβετε και τους άλλους, έχετε κάνει λάθος στον τρόπο με τον οποίο φέρετε την τροπολογία. Γιατί τροποποιείτε το 7.2 και το κάνετε στην έκπτωση του 100%. Αν επιθυμείτε να το βάλετε σε όλους, τότε αλλάξτε λίγο τη διατύπωση, θα συμφωνήσουμε, για να συμπεριλάβει όλους όσους είναι στην κατάσταση αυτή. Επόμενο θέμα, σημαντικό. Σας θέσαμε ζήτημα, τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν την κυριότητα επί ακινήτου το οποίο αγόρασαν με δάνειο. Να τα χρεωθεί η τράπεζα αυτά. Δεν το βάζετε. Σας φέραμε ζήτημα τέτοιο για αυτούς που είναι δανειολήπτες και έχουν υποδίκες. Ούτε αυτό το αντιμετωπίσατε. Αλλά τι κάνατε? Εγώ νομίζω ότι αξιοποιήσατε τις παρατηρήσεις μας και επειδή έγιναν παρατηρήσεις ότι γίνεται απαλλαγή πληρωμής από τον ένφια για το ΤΑΙΠΕΔ και τις άλλες εταιρείες του δημοσίου, κάποιοι ακούσαν από ό,τι φαίνεται ενδιαφερόμενοι και φέρατε μια τροπολογία για να διασφαλίσετε ότι θα μπει και το παράκτιο Αττικό μέτωπο. Δεν το είχε βάλει μέσα, το είχε ξεχάσει. Και φαίνεται αυτοί που ακούσανε, οι ενδιαφερόμενοι, ήρθανε και προφανώς ενημέρωσαν τον Υπουργό ή το κατάλαβε ο Υπουργός και έτσι άλλαξε
Και ενώ οι εξαιρέσεις ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ και στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, για να είναι πιο σίγουρος, πρόσθεσε και την εταιρεία Παράκτιο Αττικό Μετρό ΑΕ να έχει και αυτή απαλλαγή. Μην γίνει κανένα λάθος. Και αυτοί που θα αγοράσουν, οι δίθεν επενδυτές, την Αττικό Μέτωπο ΑΕ, θα έχουν και τις απαλλαγές από το συμπληρωματικό φόρο, δεν θα πληρώσουν τίποτα. Θα έχουν τις θετικές απαλλαγές στα υπόλοιπα. Και έτσι λοιπόν η κουβέντα που κάνουμε παρατηρήσεις εδώ αξιοποιήθηκε από την άλλη πλευρά και προσθέσανε και αυτό με τροπολογία το βράδυ για να απαλλαγούν κι άλλο. Δηλαδή αυτοί που δεν θα γλίτωναν κάτι τώρα να μπουν. Και τα κορόιδα σε εισαγωγικά, δηλαδή η πλειοψηφία του κόσμου να πληρώσει. Επομένως εδώ όχι μόνο δεν διευκολύνεται, όχι μόνο δεν βάλατε τα θέματα, αλλά επί της ουσίας δημιουργείται επιπλέον προβλήματα. Άρα, και επειδή δεν έχουμε χρόνο, προφανώς με την ψήφο μας στο κάθε άρθρο θα έχει και την έννοια της αιτιολόγησης εν ώψη των όσων έχουμε πει και γιατί ψηφίζουμε ή κυρίως γιατί θα καταψηφίσουμε τα περισσότερα άρθρα και επί της αρχής καταψηφίσαμε και στο σύνολο θα καταψηφίσουμε και επί των άρθρων. Και αν είναι θετικό, κάποιο θα υποθεί. Άλλωστε, έπεται και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Καπερνάρος. Σας είχα πει, κύριε Υπουργέ, και θέλω την προσοχή σας, ότι στο θέμα, κύριε Υπουργέ, είναι σημαντικό. Θα σας ενημερώσει μετά ο συνάδελφος. Κύριε Υπουργέ, δεν γίνεται έτσι όμως δουλειά. Εντάξει, ακούτε με τον αυτή, το εμένα και με τον άλλο τον Τινόπουλο. Πολύ ωραία, αλλά θα γίνεται σύγχυση στο μυαλό. Λοιπόν, ακούστε. Υπήρχε ένα θέμα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλοίων και κυρίως των εφοπλιστών. Απαντήσατε στην Επιτροπή ότι με βάση το άρθρο 107 του Συντάγματος δεν μπορεί να γίνει. Σας εξήγησα ότι οι διατάξεις οι οποίες υπάρχουν εν προκειμένου του άρθρου 27 του 75, του νόμου 27 του 75, έχουν τη δυνατότητα και δίνουν τη δυνατότητα σε εσάς αν θέλετε να επιβάλλετε φορολογία. Η αυξημένη ισχύς καλύπτει μόνο τα κεφάλαια α έως δ. Δεν καλύπτει τα υπόλοιπα. Επομένως εκεί μπορείτε να νομοθετήσετε. Δεύτερο, το πιο σημαντικό σε σχέση με το φόρο που επιβάλλετε είναι κυρίως οι συντελεστές με τους οποίους φορολογεί κανείς την παλαιότητα και τη χωρητικότητα. Επομένως οι συντελεστές μπορούν να αλλάξουν με απλό νόμο και έχουν αλλάξει με απλό νόμο τον 3943 του 2011. Αλλάξτε λοιπόν τον νόμο αυτό, βάλτε μεγαλύτερους συντελεστές και έτσι θα υπάρξει φορολόγηση πολύ μεγάλη, όποια πρέπει να γίνει, με βάση τα κέρδη τα οποία έχουν, ούτως ώστε να συνεισφέρουν και οι εφοπλιστές εν προκειμένου στην εθνική οικονομία. Άρα λοιπόν αυτό που σας είχα υποσχεθεί κύριε Υπουργέ να σας δώσω λύση, σας τη δίνω. Αν λοιπόν δεν είστε έτοιμος τώρα, φέρτε ρύθμιση αντίστοιχη με τον νόμο που επικαλέστηκα, τον νόμο 3943 του 11, διαβάστε τον και αλλάξτε τα κριτήρια εκεί και τελείωσε το θέμα. Αυτά τα περισυνταγματικού κολλήματος δεν ισχύουν και υπάρχουν μόνο προκειμένου να εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Και αν έχετε άλλες αντιρρήσεις, εδώ είμαστε να μας πείτε τα προβλήματά σας, να σας τα λύνουμε. Αν δεν έχετε την τεκμηρίωση που σας χρειάζεται. Επόμενο άρθρο. Το άρθρο 27 για τον ΟΔΙΧ. Έτσι όπως γίνεται οι διαδικασίες που αποσπάται ουσιαστικά ο έλεγχος του δημοσίου χρέους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και πάει στον ΟΔΙΧ, μας βρίσκει αντίθετους να την πάρετε πίσω και αν συνδυάζεται με άλλες καταστάσεις, να ξέρετε ότι θα μας βρείτε αντίθετους. Μέχρι εδώ μένω και περιμένω παρακάτω να δω πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Πήρατε πίσω τις διατάξεις του άρθρου 33 μετά την καταγγελία που έγινε στην Επιτροπή και όσα είπαμε εδώ και όσα είπε και ο κύριος Καμένος. Αλλά έχετε αφήσει διατάξεις στο κεφάλαιο ε, στο άρθρο 31, για το ότι δίνεται δικαίωμα παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θαλασσίου χώρου και πυθμένα για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Συνεχίζεται λοιπόν η πολιτική αυτή, η οποία προφανώς δεν εξυπηρετεί, κατά την άποψή μας βεβαίως, το δημόσιο συμφέρον. Τα υπόλοιπα θέματα αφορούν, και εκεί θα επικεντρωθώ, καθώς τελειώνει ο χρόνος, στα ζητήματα της εκτέλεσης. Σας έγινε μια παρατήρηση, κύριε Υπουργέ, και δεν πήραμε απάντηση, να μην το ξεχάσω, σε σχέση με το πιστοποιητικό
που χρειάζεται να έχει πληρώσει κανείς ένφια για να είναι παραδεκτή η αγωγή, η συζήτηση αγωγής για ζητήματα που έχουν σχέση με μισθώματα κλπ. Και εδώ επί της ουσίας, αν το βάλετε αυτό ως στοιχείο, δεν δίνεται τη δυνατότητα προστασίας των ιδιοκτητών ακινήτων. Πάρτε το πίσω αυτό, βάλτε κάτι άλλο, γιατί εκεί δημιουργεί πρόβλημα. Πάμε στην πολιτική που, αφού διασφαλίζεται ένα πλαίσιο φορομπηχτικής πολιτικής, πρέπει να διασφαλίσετε και ένα πλαίσιο έσπραξης. Γιατί προφανώς γνωρίζετε ότι ο ελληνικός λαός έχει φοροδοτική αδυναμία, άρα πρέπει με το ζόρι να αναγκαστεί να πληρώσει. Και εξαρτάται λοιπόν το άρθρο 41, το άρθρο 46 του 41-74 του 13 σε σχέση με την συντηρητική κατάσχεση. Και λέτε, μπορεί η φορολογική διοίκηση σε επίγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος για την ίσπραξη φόρων να προβαίνει με βάση τον τίτλο πριν τη λήξη προδεσμίας καταβολής της οφειλής. Δηλαδή πρέπει να πληρώσει την οφειλή στις 30 Οκτώβρη, είναι Σεπτέμβρης και εκτιμάει η φορολογική αρχή ότι μπορεί να μην πληρώσεις. Άρα από το Σεπτέμβρη τι σου κάνει, χωρίς δικαστική απόφαση, απαράδεκτο αυτό, επιβάλλει μέτρο συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων, απαιτήσεων και περιουσιακών στοιχείων. Μα αν σε καλεί να πληρώσεις 30 Οκτωβρίου, δεν μπορεί να σου κάνει συντηρητική κατάσχεση εκ των προτέρων, εφόσον δεν έχει λήξει η ημερομηνία που πρέπει να πληρώσεις. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ταγκανίκα. Λοιπόν, και συνεχίζει ότι μετά θα μετατρέψει την συντηρητική, χωρίς προϋποθέσεις, θα την κάνει και αναγκαστική. Βάζετε φοβερά ποσά τα οποία, σε σχέση με πρόστιμα. Και επίσης, ακούστε, η άσκηση και η προθεσμία και άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής δεν αναστέλει την εκτέλεση. Μα βασική αρχή της διοίκησης είναι το δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής. Δηλαδή, σου στέλνει να πληρώσεις για ένα οικόπεδο που δεν είναι δικό σου. Και πας εκεί να τους δείξεις τα χαρτιά. Αυτή είναι η ενδικοφανής προσφυγή. Μέχρι να στο εξετάσει, θα πρέπει να αναστέλλεται η εκτέλεση. Όχι, θα γίνει η εκτέλεση των διοικητικών μέτρων και εσύ θα τρέχεις ως διοικούμενος να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ολοκληρώνεται, κύριε. Τελειώνω. Επίσης, όταν γίνεται εκτέλεση, πριν γίνει εκτέλεση, πρέπει να σε ειδοποιήσουν. Και λέει, δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια τρίτου ή του φορολογουμένου. Δηλαδή, σου κάνει την κατάσχεση στην τράπεζα του ποσού που έχεις και δεν σε έχει ειδοποιήσει καν. Αυτά έχουν συνάδουν με το κράτος δικαίου. Είναι πράγματα που πρέπει να τα πάρετε πίσω. Διότι εκτέλεση να κάνει το κράτος, να τηρήσει τις συνταγματικές προϋποθέσεις, αφού κάνετε φορομπηχτική πολιτική, έχετε φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό, δεν θα έχει λεφτά να πληρώσει, θα του παίρνετε τα σπίτια και δεν θα έχει άμυνες. Στο τέλος πού θα πάμε? Λοιπόν, αυτά κύριε Υπουργέ πρέπει να τα αντιμετωπίσετε. Οφείλω να σας μεταφέρω επίσης διαμαρτυρία των ιδιοκτητών ενοικιαζομένων δωματίων Κρήτης για αυτά τα οποία κάνετε και έτσι όπως αντιμετωπίζετε και πάρα πολλές διαμαρτυρίες των αγροτών οι οποίοι συγκεντρώνονται τώρα στο Σύνταγμα, διαμαρτύρονται γιατί. Όχι γιατί θα πληρώσουν το ένα ευρώ, αλλά γιατί ανοίγει ο δρόμος υπερφορολόγησης των αγροτεμαχίων και κυρίως των κλείστε, μέσων παραγωγής. Κλείστε. Τελείωσα κύριε κλείστε, Πρόεδρε. Κύριε, σας... 10 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τα υπερφορολογείται το μέσο παραγωγής που είναι το χωράφι, ενώ πρέπει να τους μειώσετε το κόστος παραγωγής για να είναι οι αγρότες παραγωγικοί. Επομένως, με όλα αυτά, αν έχουμε και δευτερολογία, θα συμπληρώσουμε. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Καπερνάρος, και αυτό θα συμπληρώσει. Τα υπόλοιπα εμείς καταψηφίζουμε και τα άρθρα, κύριε Υπουργέ, και όταν έρθει και επί του συνόλου, επειδή δεν θα έχουμε αιτιολογία, θα καταψηφίσουμε και επί του συνόλου. Και κύριε Πρόεδρε, αναγκαστήκαμε στην προηγούμενη διαδικασία να ψηφίσουμε παρόν για τα θέατρα, διότι προστέθηκε τελευταία στιγμή μια τεράστια τροπολογία, ένα νομοσχέδιο που είχε σχέση με το παιδείας, κατέστρεψε το νομοσχέδιο του πολιτισμού, το οποίο εμείς θέλαμε να ψηφίσουμε και ψηφίσαμε επί των άρθρων. Αιτιολογώ την ψήφο, αφού δεν μπορούσαμε προηγουμένως, λόγω κανονισμού, να αιτιολογήσουμε την ψήφο μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι υποτάνε δυτικά.